Για εμψυχρό δολοφονία από τρομοκράτες έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Λοράν Φαμπιούς, αναφερόμενος στο θάνατο των δύο Γάλλων δημοσιογράφων που εντοπίστηκαν νεκροί στην πόλη Κιντάλ του Μάλι. Πρόκειται για τους Κλοντ Βερλόν και Ζισλέν Ντιπόν, δύο δημοσιογράφους του ραδιοφώνου που απήχθησαν αφού πήραν συνέντευξη από αξιωματούχο των ανταρτών του ΑΡΕΓ του Βόρειου Μάλι. Είναι ένα έγκλημα εναντίον των ανθρώπων που εκτελέστηκαν εμψυχρό σε περίεργες συνθήκες, αλλά είναι και ένα έγκλημα ενάντια στην ελευθερία του πληροφορείν και του πληροφορείστε. Γι' αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό να σας δώσω όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες για να κάνετε τη δουλειά σας όπως πρέπει. Η πόλη Κιντάλ είναι το προπύργιο των ανταρτών του ΑΡΕΓ που έκαναν πραξικόπημα στην πρωτεύουσα Μπαμάκο και κατέλαβαν το Βόρειο Μάλι, προκαλώντας την επέμβαση του γαλλικού στρατού. Ο οδηγός του αυτοκινήτου των δύο δημοσιογράφων δήλωσε ότι οι απαγωγείς μιλούσαν τη γλώσσα των του ΑΡΕΓ και φορούσαν την παραδοσιακή ενδυμασία τους. Οι σωλοί των δημοσιογράφων βρέθηκαν 80 μέτρα από το αυτοκίνητό τους, το οποίο ήταν κλειδωμένο και δεν είχε δεχθεί πειρά. Υπάρχει ένα παρακλάδι εξτρεμιστών που δεν έχουν ξεκάθαρα αιτήματα, απλά προσπαθούν να εμποδίσουν τη διαδικασία. Γι' αυτό ζητάμε αυτό το παρακλάδι να καταδικαστεί ξεκάθαρα και κατηγορηματικά από τη διεθνή κοινότητα, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας του Μάλι. Οι γαλλικές αρχές είχαν προειδοποιήσει τους δύο δημοσιογράφους να μην προσεγγίσουν την πόλη Κιντάλ εξαιτίας της αποσταθεροποίησης που επικρατεί στην περιοχή. Τα μέτρα ασφαλείας γύρω από την πόλη Κιντάλ πρόκειται να αυξηθούν σημαντικά.